Περισσότεροι από 400 εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έλαβαν μέρος στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που ολοκληρώνεται σήμερα και το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι. Οι προβληματισμοί που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν από όλες τις εισηγήσεις, από τους προσκεκλημένους εισηγητές, από τα συμπόσια, από τα εργαστήρια, ήταν πολύ σημαντικές σε μια πολυπλοκότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας που παρουσιάζονται σήμερα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Κρήτη. Πρέπει να το παρακολουθούμε όλοι, ειδικά οι εκπαιδευτικοί. Και από την πλευρά τη δική μας θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται από το ΙΕΚΕ. Μεγάλη χαρά, εκπροσωπώντας τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, να βρίσκομαι για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Ηράκλειο, στο συνέδριο του ΙΕΚΕ. Ένα συνέδριο το οποίο είναι γεννημένο μέσα από την επιστημονική παράδοση που έχει η ίδια η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Ο ιδρυτικός στόχος των ομίλων μας ήταν τα εκπαιδευτικά θέματα και πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία. Με κεντρικό θέμα η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση, οι εισηγητές παρουσίασαν τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αντλούν έννοιες και μεθόδους αρκετών παραδοσιακών πεδίων σπουδών και ακαδημαϊκών σχολών σκέψεως. Τις διαφορετικές απόψεις και γνώσεις του κάθε επιστημονικού πεδίου και τη σύνθεση αυτών και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε εν τέλει ως πολίτες αυτής της δύσκολης πια κοινωνίας εξαιτίας των αναγκών που παρουσιάζονται συνεχώς και ζητούν λύση από διάφορα επιστημονικά πεδία. Η δικιά μου παρουσίαση θα αφορά τα νεότερα μας ευρήματα για την κατάσταση των πραγμάτων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη και αναφέρομαι στα εντελώς πρόσφατα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας, όπου έχουμε μια σειρά ευρημάτων που δείχνουν παγιωμένες πια τάσεις αλλά και κάποιους μετασχηματισμούς, οι οποίοι είναι ενδιαφέροντες αφενός, αφετέρου όμως προκαλούν την προσοχή μας. Να φέρω ένα παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεχή στάση ένταση τη επισφαλούς απασχόλησης και αυτό δεν είναι καλό νέο. Τι υπάρχει πέραν των διεπιστημονικών αληθιών, κύριε καθηγητά? Η άγνοια. Νομίζω ότι η άγνοιά μας για τη ζωή, για το θάνατο, για την αλήθεια γίνεται μέσα από πολύ γνωστά κομμάτια. Όμως ενώ συνέχεια ανακαλύπτουμε πράγματα και μέσα από την επιστήμη, στην ουσία δεν έχουμε απαντήσει στα βασικά ερωτήματα. Έτσι. Ο άνθρωπος γιατί δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, τι στόχο έχει, πού πάει. Άρα λοιπόν η επιστήμη συνεχώς χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, ιδίως τώρα με την τεχνολογία, για να βρίσκει κομμάτια τα οποία όλα μαζί όμως δεν μας έχουν οδηγήσει πουθενά. Και μπερδεύεται η επιστήμη με τη φιλοσοφία, με τη μυθολογία. Δεν λέω τώρα για την πολιτική, είναι ένα άλλο ζήτημα.